Όπως θα έχετε δει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, ακολουθεί απονομή τιμητικής διάκρισης στον ιερέα κύριο Αναστάσιο Μαλλιά. Επιλέξαμε η απονομή να γίνει από τον αντιδήμαρχο και μέλος του συλλόγου μας, κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, και είμαστε σίγουροι ότι θα καταλάβετε σε λίγο τα γιατί. Κύριε Σαριγιάννη, έχετε τον λόγο. Και οι άλλοι ακόμη συνεδριάζονται. Αυτός είναι ο Παναστάσης.
Το δεύτερο μεγάλο έργο του, εκτός από τη διακονία, ακούσατε ότι είναι η ανέγκριση αυτού του ναού. Καμιά φορά οι συγκυρίες είναι ανεξήγητες. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Η αντιπαροχή αυλιάζει στη Θεσσαλονίκη, η Καλαμαριά είναι ακόμη και η Βούβολη, αντιλαμβάνεται ότι είναι ο προνομιακός χώρος κατοικίας και έρχεται αυτό το φαινόμενο και στην Καλαμαριά. Και προετοιμάζεται. Για τους μεγαλύτερους θα θυμάστε ότι ήταν πάγιο αίτημα, ενώ επιτρεπόταν τρεις όροφοι, να δοθεί ακόμα ένας όροφος, τέσσερις όροφοι. Υπήρχαν ο τέταρτος όροφος τότε που λέγεται. Και μέσα αυτήν την ετοιμασία γίνεται και η αποφασίζουν εδώ οι κάποιοι ότι πρέπει να αναγείρουν ένα καινούριο ναό. Τα 210 τετραγωνικά του παλιού ναού δεν ήταν αρκετά. 210 τετραγωνικά ήταν. Και αποφασίζουν να χτίσουν ένα καινούριο μεγαλοπρεπή ναό. Ήταν το θέμα συζήτησης κάθε παρέας. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εκείνη την εποχή, εκείνη τη δεκαετία, και εδώ ήθελα να κάνω μια παρένθεση, εξηγώντας τώρα τα πράγματα. Το θέμα δεν ήταν ποσοτικό. Δηλαδή, δεν χωρούσαμε στα 200 τετραγωνικά και πρέπει να κάναμε ένα ναό 800 τετραγωνικά. Ήταν μια γενιά που έζησε τα πέτρινα χρόνια, έζησε όλες τις δυσκολίες. Ήταν η πρώτη εποχή. Είχαν καταφέρει πια να στεριώσουν, να ζήσουν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και περιμένουν να δώσουν τη σκητάλη εκείνη την εποχή. Και εγώ το ερμηνεύω ότι ήταν μια εσωτερική ανάγκη ευχαρίστησης του Θεού που φτάσανε σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να σημαίνω την χαρά, την αγωνία και το πάθος που ήθελα να κάνω ένα λαμπρό ναό. Εκείνη την εποχή φτάνει στην ενορία ο Παναγιώτης. Αμέσως υιοθετεί την άποψη και τη στηρίζει με πάθος. Εκείνη την εποχή δημιουργείται η νέα Μητρόπολη, η νέα κρίση Καλαμαριάς, με πρώτο το σεβασμιότατό μας, τον Μητροπολίτη, τον κύριο Κυριακόπουλο, ο οποίος προκόπηκε. Βεβαίωσαμε τον αγαπητό Νικόλη, ο οποίος αγκαλιάζεται αυτός το αίτημα των κατοίκων. Βρίσκομαι κι εγώ μόλις απολύθηκα, νέος μηχανικός εκείνη την εποχή και με επιστρατεύει στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και Παπαναστάσεις να βοηθήσω σε αυτήν την προσπάθεια. Πράγματι, κάναμε αυτόν τον ναό που εξέφραζε την εσωτερική τους επιθυμία που βλέπετε τι είπε. Τότε φτάσαμε, ολοκληρώθηκε η μελέτη και το κοστολόγιο ήταν απογοητευτικό. Και σαν χρήματα και σαν έργο. Με τι δυνατότητες να κάνεις ένα τεράστιο τέτοιο έργο. Παρ' όλα αυτά, πάντοτε πιστεύεις ότι κάτι θα γίνει. Και έρχεται ο σεισμός του 1978. Συνεδριάζουμε και αποφασίζουμε και εκδίδουμε το πρωτόκολλο κατεδάφισης του ναού ως ετοιμορό. Αυτό ήταν η αρχή. Από εκεί και πέρα υπήρχαν δύο περιπτώσεις. Ή να πάρει ένα δάνειο η Εκκλησιαστική Επιτροπή, όπως ήσυχαν τότε, ή ορισμένες περιπτώσεις το Υπουργείο, το υπερκοδέ τότε, αναλάμβανε να τα ολοκληρώσει ως σημαντικά έργα. Καταφέραμε με την προσπάθεια του Παπαναστάσιου και του Σεβασμιωτάτου, με υπουργό και πρέπει να το αναφέρουμε τότε τον αείμνηστο Νίκο Ζαρδινίδη, να ενταχθεί ως μεγάλο σημαντικό έργο και ανέλαβε το Υπουργείο η Υπουργική Υπηρεσία που κατάστημα πίκτων στην οποία διεκτούσα και εγώ εκείνη την εποχή να το κατασκευάσει ολόκληρο τον σκελετό. Ολόκληρο τον σκελετό να το κλείσει και θυμάμαι σαν χθες που κάναμε σεβασμότητα τα Θυρανίξια μέσα με σουβά χωρίς αγιογραφήσεις, ούτε τις επενδύσεις. Από εκεί και πέρα, ο Παπαναστάσης ανέλαβε και το Ενωριακό Συμβούλιο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, με τις προσφορές
των κατοίκων να ολοκληρώσει την επένδυση, την αγιογραφία και όλο αυτό που βλέπετε εσείς. Νομίζω ότι είναι άξιος αυτής της τιμής, άξιος αυτής της τιμής του Παναστάση. Η τιμή για μένα που έλαχε να το τιμήσω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Με συνθήκες ως ευρέωτος φέρει.
εσείς ο παρακολούθησης λειτουργίας, ούτε θέρμανση, ούτε ψήξη, ούτε φως, ούτε τίποτα. Αλλά πέρασαν τα 10 χρόνια αυτά, ήταν μαρτυρικά. Αλλά όμως μας έδωσε δύναμη ο Νικόλας και πέρασαν. Μεσολάβησε ο σεισμός και ανοίγεται μία πόρτα τότε. Όπως είπε και η Σεριάννη, ότι μπορούσαμε εμείς να πάμε να βοηθούμε από την υπηρεσία αυτή. Οι προσπάθειες είναι αλληπάλληλες. Με τους συνεργάτες τρέχαμε Αθήνα, στα γραφεία της Ιδεάπολης αυτής. Καταφέραμε να πάρουμε από την Ελλάδα, κατήχε μια ψηλή θέση ο κ. Σεριάννης, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, και πήραμε 14 εκατομμύρια από την Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε ο σκελετός, διότι ο Σεριάννης που πήραμε τα πρώτα 2,5 εκατομμύρια έβαλε στην απόφαση για την ολοκλήρωση του σκελετού. Και δεν μπορούσαν οι μετέπειτα να αφιβάλλουν αυτόν τον πρόβλημα. Οπότε έκλεισε νόος και αρχίσαμε τις άλλες εργασίες. Ήταν συγκινητική η προσφορά των ενότητων. Αλλά δεν μείναμε μόνο στην προσφορά των ενότητων. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αυξήσουμε τα έσοδα και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε, να αναγείλουμε τον νόο αυτό που είχαμε στο νου μας. Καταβάλαμε πολλές προσπάθειες. Πληρώσαμε 2 αυτοκίνητα, τα οποία μας επέδωσαν 10 εκατομμύρια. Εκδώσαμε 5.000 βιβλία με το βίο του Αγίου Νικολάου, τα θάματα του Αγίου Νικολάου, την παράκλησή του και τις Παναγίες του παράκλησης, την Μεγάλη και την Μικρή. Τα διανόμευε σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος. Στις 800 εκκλησίες του Αγίου Νικολάου, όχι Ελλάδα, στείλαμε από ένα βιβλίο, στα μοναστήρια. Αυτά μας άφησαν 5 εκατομμύρια. Ό,τι μπορούσαμε να προσφέρουμε, καθόμασταν να βρούμε τρόπους πώς να ενεργήσουμε. Δημιουργήσαμε ένα παζάρι που το οποίο γινόταν παραμονή στο Αγίου Νικολάου, το οποίο μας άρεσε στα 37 χρόνια γύρω στα 15 εκατομμύρια. Μη σας τα λέω, δεν είναι αυτή αλήθεια, γραμμένα μέσα στο βιβλίο, αλλά οργανώσαμε εκδρομές. Εκδρομές προσκυνηματικές σε όλα τα νησιά της Ελλάδος, σε όλα τα μοναστήρια της Ελλάδος. Αλλά πήραμε και η Ιταλία, προσκυνήσαμε στο Μπάρετ, το λείψαν του Αγίου Νικολάου, σε Ιεροσόλυμα, που αξιώθηκα να δημιουργήσω στον τάφο, στο γονάκι του τάφο, με Αγία Τράπεζα, τον τάφο του Χριστού. Επίσης και στην Ισημανή. Προσκυνήσαμε όλα τα προσκυνήματα και οι εκδρομές ήταν αλλεπάλληλες. Μας άφησαν γύρω στα 10 εκατομμύρια. Ήταν περισσέματα των εκδρομών και απολογία που πληρώνουν στα ποιά μέσα. Δεν υπάρχει πλοίο ελληνικό που να μην έχει μια εικόνα του Αγίου Νικολάου. Αντίγραφο της δικής μας εικόνας. Τους δίναμε εικόνα και μας άφηναν να κληρώσουμε στο μετά, στα τελεύου, στα μεγάφορα μετέδεν την κλήρωση πέσω τη χειρώση κλπ. Και μας άφηναν μερικά άτομα χωρίς να πάρουν σε κύριο, όλα αυτά να συνεχίσουν για την Εκκλησία. Επίσης, κάναμε ευχαίρεια τη Μεγάλη Τετάρτη. Που τα ευχαίρεια αυτά επιδοκλήσαν ένα βοήθημα στους ιερείς που δεν είχαν μισθό χρήμα. Αλλά εμείς δεν πήραμε η δραχμή αυτά με ευχαίρεια. Επί 37 χρόνια από τα ευχαίρεια συγκεντρώσαμε γύρω στις 15 εκατομμύρια. Και σήμερα οι συνάδελφοί μου συνεχίζουν το ότι δεν παίρνουν τα χρήματα του Αγίου Επίλου. Είναι η μοναδική ενορία που έφερε αυτή την χειρονομία. Δεν αντιστοιχήκαμε μόνο στους ενωρίδες τις ενωρίες, στους απανταχού αριστεώτες. Υπήρχαν αριστεώτες, ο Αθανάσιος Αριζής στην Γαλλία, που μας έκανε τις πόρτες της εισόδου και τις δύο πόρτες άλλες. Ήταν η Δήμητρα Κρεούζη, η οποία έδωσε 14 δημιουργήματα, 55 εκατομμύρια, τα οποία δώσαμε στην Καλοκομείο για να μπορέσει να αναγυρθεί, το οποίο διηγείται από εκτεμελέ συμβούλιο με πρόεδρο τη Συνεδρία Τόρα. Αλλά κάποιο διάστημα δεν είχαν τα χρήματα αυτά και σε ένα σημείο λοιπόν παίρνουμε πάλι με τον κύριο Σεριγιάννη, ο οποίο είχε τη δυνατότητα να μα έχουν διευκολύνει. Ήταν διευθυντή στην ΕΣΒΕ και πήραμε από την ΕΣΒΕ 500.000 ευρώ τη συνέχιση. Από τους υπουργούς πήραμε 300 εκατομμύρια και 700 ευρώ.
Έχουμε το κοινοβούλιο, έχουμε το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ.